Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Σίψα. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά, και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών του Υπουργείου Υγείας, που ήδη έχει αρχίσει να επεξεργάζεται τα σχέδια για την επόμενη μέρα για σταδιακή άρση των περιορισμών. Αν όλα, κύριε καθηγητά, πάνε καλά. Γιατί δεν ξέρω πόσο επικίνδυνα φαινόμενα θεωρείτε εσείς αυτά που διαπιστώσαμε σήμερα και που είδαμε στο ρεπορτάζ. Δηλαδή, πολλούς να παραβιάζουν τα μέτρα και να πηγαίνουν στα εξοχικά τους. Κάποιους να πηγαίνουν στις εκκλησίες παρά την απαγόρευση να προσκυνήσουν, αλλά και συνωστισμό έξω από αγορές, σε λαϊκές, σε σούπερ μάρκετ και στα κτέλ. Να πω ότι αυτό δεν ήταν η γενική εικόνα. Αυτό ήταν η εξαίρεση. Αλλά ήταν αρκετές περιπτώσεις. Φοβάμαι, κύριε Στραβαλάκη, ότι έχει γίνει μια παρεξήγηση. Δηλαδή, κάποιοι νομίζουν ότι αφού σήμερα έχουμε 17 κρούσματα, έχει τελειώσει η ιστορία, άρα μπορούμε να είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Η απάντηση είναι όχι. Αν έχουμε μάθει κάτι από τον ιό, έχουμε μάθει ότι δεν συγχωρεί κανένα λάθος. Όταν γίνονται τα λάθη, ο ιός χτυπάει ανελέητα, δεν συγχωρεί τίποτα. Και αυτή τη στιγμή φοβάμαι ότι ετοιμαζόμαστε να κάνουμε ένα λάθος. Γιατί δεν χρειάζεται να βγούμε όλοι έξω. Ένα 10%, ένα 5% να βγει έξω και να διασπείρει τον ιό είναι αρκετό για να πάμε το παιχνίδι στην παράταση, να βάλουμε αυτόν τον γκολ τελευταία στιγμή. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος αυτό. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είμαστε ακόμα σε μια κρίσιμη στιγμή. Ο Απρίλιος είναι ένας δύσκολος μήνας, το έχουμε πει, και ο Απρίλιος δεν έχει τελειώσει. Έχουμε ακόμα 17 Απριλίου. Άρα πρέπει ακόμα να τηρήσουμε τα μέτρα με θρησκευτική ευλάβεια. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, ξέρω ότι είναι Πάσχα, ότι είναι λαμπρή, αλλά πρέπει να το κάνουμε για να τελειώνουμε, για να πούμε στην επόμενη φάση. Εγώ καταγράφω αυτό που είπατε για τον κίνδυνο αυτογκόλ στο παραένα, γιατί μιλάτε εδώ και αρκετό καιρό και με ποδοσφαιρικούς όρους για να γίνετε πιο κατανοητός. Λέγατε ότι είμαστε στην αρχή του πρώτου ημιχρόνου, μετά στα μέσα. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Πλησιάζουμε προς την νίκη στο τέλος. Αλλά με αυτά που βλέπετε, ανησυχείτε. Ανησυχώ πολύ, γιατί αν συνδυάσουμε αυτή την χαλάρωση των μέτρων, επιτρέπεται, μαζί με τις αιστείες υπερμετάδοσης που έχουμε συχνά πυκνά το τελευταίο καιρό στην Ελλάδα, δεν θα πάμε καλά. Δεν θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όσο νομίζουμε. Θέλει φοβερή προσοχή τώρα, αυτή τη στιγμή. Πότε θα καταλάβετε, κύριε καθηγητά, εσείς η Επιτροπή των Ειδικών, αν πήγε καλά το Πάσχα ή αν έγινε ζημιά με τις παραβιάσεις των μέτρων που ελπίζουμε να είναι περιορισμένες? Εάν χαλαρώσουμε αύριο μεθαύριο τις επόμενες 2-3 μέρες, τις επόμενες σε μια εβδομάδα σε 10 μέρες θα δούμε μια απότομη αύξηση των κρουσμάτων. Δηλαδή μπορούμε να δούμε τα 17 κρούσματα που έχουμε σήμερα γίνονται 117-217. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε φοβερά προσεκτικοί, γιατί αν ομιγέννητο συμβεί κάτι τέτοιο, τότε δεν θα συζητήσουμε, όπως καταλαβαίνετε, για ελάφρυνση των μέτρων, αλλά για παράταση των μέτρων, και θα είναι πολύ οδυνηρό για όλους μας και θα πάψουμε να είμαστε και ένα καλό παράδειγμα στον κόσμο. Άρα καταλαβαίνω, 15 μέρες μετά το Πάσχα είναι γύρω στις 4 Μαΐου. Εκεί θα έχετε εικόνα. Εκεί είναι και μια πιθανή ημερομηνία για να γίνει η πρώτη κίνηση για μικρή, αργή, σταδιακή άρση των μέτρων. Αυτό το οποίο ελπίζουμε να δούμε είναι μια συνέχεια της καθοδικής πορείας των κρουσμάτων, όπως την έχουμε τώρα. Εάν αυτή η καθοδική πορεία, η τάση, παραμείνει σταθερή για τουλάχιστον, θα έλεγα, 2 εβδομάδες, είμαστε βέβαιοι ότι όντως έχουμε αποδρομή της επιδημίας και δεν έχουμε κάποια επανάκαμψη, τότε είναι η ώρα για να βάλουμε σε εφαρμογή την ελάφρυνση των μέτρων. Εκείνη είναι η στιγμή. Και φαντάζομαι εκείνη την αρχαία με μέσα Μαΐου, νομίζω ότι είναι η στιγμή που θα γίνει αυτό, υπό την προϋπόθεση, θα το επαναλάβω για μια ακόμα φορά, ότι δεν θα την άξουμε όλα στον αέρα. 4 ή 11 Μαΐου καταλαβαίνω λοιπόν ότι είναι οι πιθανές ημερομηνίες της επόμενης κίνησης, εάν αποφασιστεί. Το ερώτημα είναι με ποια σειρά θα αρθούν τα μέτρα, γιατί πολλοί συνάδελφοί σας λένε ότι όπως τα πήραμε, θα τα άρουμε με την αντίστροφη φορά. Είναι δεδομένο αυτό? Αυτό δεν είναι απόλυτο. Εγώ θα λέγω ότι θα λάβουμε υπόψη μας πάρα πολλές παραμέτρους. Λόγω χάρη, ποια είναι η επίδραση που είχε η λήψη των μέτρων στην καρπή της επιδημίας στην Ελλάδα? Ένα σημαντικό ερώτημα. Το δεύτερο σημαντικό ερώτημα, μάλλον ζήτημα, είναι πώς πήγαν τα μέτρα αυτά σε άλλες χώρες οι οποίες είδατε εφαρμόζουν. Επομένως, έχουμε πάρα πολλούς παραμέτρους να λάβουμε υπόψη μας πριν αποφασίσουν ποιο θα είναι πρώτο και ποιο θα είναι δεύτερο. Επομένως, καταλαβαίνω ότι εσείς, τα μέλη της Επιτροπής, έχετε βάλει κάτω τις καμπύλες για να καταγράψετε την επιρροή, τη θετική επιρροή κάθε μέτρου στη μείωση των κρουσμάτων για να αποφασίσετε και με ποια σειρά θα έρθουν. Ακριβώς, λοιπόν, είναι μια παράμετρος για εξίσωση με πάρα πολλές παραμέτρους, οι οποίες πρέπει να ληφθούν όλες υπόψη. Δεν επιτρέπεται να κάνουμε κανένα λάθος στην άρση των μέτρων. Τώρα, ανεξάρτητα αν θα είναι πρώτο ή το άνοιγμα καταστημάτων μικρότερων ή άρση περιορισμών στην κυκλοφορία, να υποθέσω ότι την επόμενη μέρα θα παίξει ρόλο κλειδί η μάσκα.
θα γίνει υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε πολλές περιπτώσεις? Οι οδηγίες που έχουμε ήδη εκδώσει για τις μάσκες και ισχύουν τώρα είναι μάλλον προφανές ότι θα αλλάξουν στην επόμενη φάση. Θα αλλάξουν. Προφανώς θα αλλάξουν κατά πάσα πιθανότητα, θα δοθούν διαφορετικές οδηγίες όταν τα μέτρα αρχίσουν να χαλαρώνουν και όταν αρχίζουν να βγαίνουμε τα σπίτια μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ανακοινωθεί τότε. Να το κάνουν πιο συγκεκριμένο, αν ανοίξει ένα εμπορικό κέντρο, όπως το αποφασίσετε, ή πυκνώσει ο κόσμος στο μετρό, ή αποφασίσετε να ανοίξουν τα καταστήματα εστίασης. Εκεί θα δούμε αποστάσεις και μάσκες. Σίγουρα θα δούμε αποστάσεις, σίγουρα θα δούμε υποχρεωτική απογύμνωση των χεριών και ενδεχομένως θα δούμε και μάσκες σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις που υπάρχει συνωστισμός. Τελευταίο ερώτημα. Τα σχολεία. Καταλαβαίνω ότι είναι η πιο σύνθετη άσκηση. Εκεί ακούω πολλές και διαφορετικές απόψεις. Θα ρωτήσουμε σε λίγο και τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γιώργο Γραπετρίτη. Εσείς οι ειδικοί τι λέτε? Εμείς δεν λέμε τίποτα γιατί δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει. Δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε επιλύσει πότε είναι ασφαλές να ανοίξουμε τα σχολεία χωρίς να έχουμε επανάκαμψη της επιδημίας. Επομένως, δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω, αλλά είναι σίγουρο ότι θα λάβουμε υπόψη μας τα πάντα, όλα τα στοιχεία και την εμπειρία άλλων χωρών, πριν δώσουμε κάποια σύσταση στην κυβέρνηση, στην πολιτική ηγεσία. Η προτεραιότητα θα είναι να γίνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις κάποια στιγμή με ασφάλεια? Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό, αλλά όπως το είπατε, με ασφάλεια. Πρώτα η ασφάλεια και μετά να γίνουν εξετάσεις. Μπορεί να ζητήσετε και χρήση μάσκας στα σχολεία? Αυτό είναι ένα ζήτημα πάνω στο τραπέζι, αλλά ξαναλέω είναι πολύ νωρίς γιατί δεν έχουν συζητηθεί τόσο πολλές λεπτομέρειες. Σίγουρα όμως όλα αυτά τα ζητήματα, δηλαδή οι κανόνες με τις οποίες θα γίνουν εξετάσεις, αν γίνουν εξετάσεις αυτό το καλοκαίρι, όλα αυτά είναι κάτι που είναι προς συζήτηση. Κύριε καθηγητά, κύριε Σύψα, ευχαριστούμε θερμά. Καλή Ανάσταση ευχόμαστε και ελπίζουμε αυτό το διήμερο να φέρει καλά νέα, όπως έχουμε όλες τις τελευταίες ημέρες, και να μην χαλάσει αυτή η θετική εικόνα. Και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση παίζουν σημαντικό ρόλο και τα δικά σας μηνύματα, οι δικές σας προειδοποιήσεις. Σας ακούμε από την αρχή αυτής της επιδημίας, πανδημία για όλο τον κόσμο, πολύ προσεκτικά. Ευχαριστώ θερμά. Καλή Ανάσταση.